Τελείωσε η διαδικασία. Ακούστηκε η εισαγγελική πρόταση και η έδρα ανακοίνωσε τις ποινές, δεχόμενη, όπως είπαμε, την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης με δομή, οργάνωση, ιεραρχία και διάρκεια, η οποία είχε ως στόχο τον έλεγχο του κυκλώματος ναρκωτικών στο νησί μας, δημιουργώντας αιστείες κινδύνου για ανηλίκους και ενηλίκους και δημιουργώντας προβλήματα στην ευταξία του τόπου. Θα διαβάζω ακριβώς όπως τα είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Στη συνέχεια ανακοίνωσε τις ποινές, τώρα μπορούμε να πούμε και ονόματα. Ιωάννης Κουτουμάνος, ο οποίος είναι σύμφωνα με το δικαστήριο ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, 20 χρόνια φυλάκιση και 100.000 ευρώ χρηματική ποινή. Λιανός Καγιαβάς, 10 χρόνια φυλάκιση και 50.000 χρηματική ποινή. Κυριάκος Ακελαρίδης, 9 χρόνια φυλάκιση και 10.000 ευρώ χρηματική ποινή. Γιώργος Κουλουριώτης, 12 χρόνια φυλάκιση και 80.000 χρηματική ποινή. Γιώργος Γεωργίτσης, 50.000 ευρώ πρόστιμο και 12 χρόνια φυλάκιση. Αυτές είναι οι ποινές. Βεβαίως, ακούστηκαν και μικρότερες ποινές, 8 χρόνων, 3 χρόνων. Λησμόνησα τον Ιωάννη Κοτατή, με συγχωρείτε, 12 χρόνια φυλάκισης και 70.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο. Αυτές είναι οι ποινές για τους επικεφαλείς της εγκληματικής οργάνωσης. Από εκεί και πέρα είχαμε μικρότερες ποινές για μήνες ή για 2-3 χρόνια, που αυτές είναι ποινές οι οποίες είναι εφέσιμες και αφορούν χρήστες ναρκωτικών και τις οποίες θα σας διαβάσω τα ονόματα. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Άλλες ποινές που ακούστηκαν είναι ο Γεώργιος Κούρτης, 8 χρόνια φυλάκιση και 50.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο. Διαβάζω τις μεγάλες ποινές, έτσι. Παπαδόπουλος Δημήτρης, 8 χρόνια και 50.000 ευρώ. Ένας Αλβανός, ο Άλεξ, δεν είναι εδώ. Ερήμην, 15 χρόνια, 100.000. Αργύρο Ελλαντής, 8 χρόνια και 50.000. Κυριακή Λιτσάκη, 4 χρόνια. Ντούσκος, 8 χρόνια και 20.000 ευρώ. Φάτσης, 10 χρόνια, 70.000 ευρώ. Αυτοί που διαβάζω όλοι, στη δεύτερη κατηγορία, δεν είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Απλά είναι διακινητές ή χρήστες ναρκωτικών. Ο Σαντούλα Οικονόμου, 10 χρόνια και 50.000 ευρώ. Δημήτρης Πλάστρας, 10 χρόνια και 80.000 ευρώ. Συνεπώς, για να τα συνοψίσουμε, αυτοί οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τις μεγαλύτερες ποινές πλην του Αργυρίου Σαραντή, ο οποίος επίσης έχει μεγάλη ποινή, χωρίς να είναι μέλος της οργάνωσης. Αναγνωρίστηκε δηλαδή ότι δεν έχει σχέση με την οργάνωση. Παρά τα αυτά, η ποινή, για λόγους του δικαστήριου ξέρει, ήταν αυτή την οποία ακούσατε. Η δίκη τελείωσε τώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό το οποίο είπε ο εισαγγελέας της έδρας, ότι κλείνει μια πληγή για τυχείο. Έγινε μια μεγάλη επιτυχία από την αστυνομία, η οποία κατάφερε να κλείσει μια πληγή, γιατί αν δεν ήταν αυτή, δεν θα είχαμε σήμερα αυτό που έχουμε. Η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της. Από εκεί και πέρα, όπως είπε ο εισαγγελέας, η πληγή θα κλείσει μονάχα όταν ακόμα και αυτοί οι οποίοι φυλακίστηκαν
επιστρέψουν στην κοινωνία ως χρήσιμοι. Και αυτοί οι οποίοι τιμωρήθηκαν με μικρότερε ποινέ να αρπάξουν την ευκαιρία τη δεύτερη που του δόθηκε, και είναι αρκετοί αυτοί. Είναι πάρα πολλοί. Αν προσέξατε, σα είπα καμία δεκαετία ονόματα. Έχουμε 35 κατηγορουμένου. Περίπου 20 περίπου κάνουν δεύτερη ευκαιρία να δείξουν άλλα δείγματα ζωή. Με αυτή λοιπόν την δικαστική απόφαση κλείνει αυτός ο κύκλος. Βέβαια να σημειώσουμε ότι οι καταδικαστέντες πλέον έχουν δικαίωμα έφεσης. Ακόμα και ο φερόμενος ως δράστης της οργάνωσης, ο αρχηγός της οργάνωσης, ο Γιάννης Κουτουμάνος με 20 χρόνια φυλακή, έχει δικαίωμα να πάει στρώπα διαμελές εφετείο και να μειωθεί ενδεχομένως, λέω τώρα, μπορεί η ποινή του. Αυτά όσον αφορά την μαραθώνια δίκη τόσων ημερών από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων.